πάντων προστατεύεις αγαθή των καταφευγόντων εν πίστη τη κρατιά σου χερί. Ιξιώθημεν αδελφοί μου και αυτόν τον χρόνο να φθάσουμε τις Αγίας ημέρες της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θα περίμενε κανείς ιεροί ναοί να ήσαν πλήρης από πιστούς ανθρώπους οι οποίοι θα εξέφραζαν προς την Πανηγία μας την ευγνωμοσύνη των, διότι πάντων των Αγίων υψηλωτέρα και πάντων των Αγγέλων τιμιωτέρα είναι η Παναγία μας, την οποία ανέβασε ο Υιός της και την εκάθισε εκ δεξιών του. Παρέστη Βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ηματισμό δια Χρήσω περιβεβλημένη, πεπικελμένη. Πλην όμως τας ημέρας τας οποίας ζούμε, εκείνον το οποίο παρατηρείται είναι ότι ο κόσμος ετράπει προς την ύλη, προς τα υλικά, προς τα πρόσκαιρα, προς τα μάταια. Πάντες εξέκλεινον άμα εχρεώθησαν. Ουκέ στην ποιόν Χριστότητα, ουκέ στην έως ενός. Όλοι πράττουν την αμαρτία και ο κόσμος μέσα στην κοιλάδα αυτήν του πόνου περισσότερον πονεί, περισσότερον υποφέρει, περισσότερον πάσχει. Διότι εκείνος ο οποίος στρέφει τα νότα του προς τον Θεό και ο Θεός τον αποχωρίζεται και αλίμονον και τρεις αλίμονον, εάν φτάσουμε στο κατάντημα τούτο, καλύτερα να μην εγενόμεθα. Διότι η Πανηγία μας βλέπει το κατάντημα του κόσμου, βλέπει την δικαία απειλή του Υιού της και παρακαλεί τον Υιόν της ημέρας τα και νυχτός ή να μακροθυμήσει δια την μετάνοια του κόσμου. Ο Ιερός Συνοδός, ο οποίος συνέταξε την παράκληση της Πανηγίας μας, απευθύνεται εις εκείνην και λέγει «Πάντων προστατεύεις αγαθή». Ποιον? Προσδιορίζει και λέγει «Των καταφευγόντων εν πίστη τη κρατιά σου χερί». Εκείνος ο οποίος καταφεύγει στην Παναγία μας ευρίσκει των πραγματικών μεσίτην δια των Υιών της, ευρίσκει την μητέρα, η οποία μητέρα θρηνεί και παρακαλεί των Υιών της. Υιέ μου και Θεέ μου, μακροθύμησον, διότι έγινες άνθρωπος, εταπεινώθεις δια να σώσεις τους αμαρτωλούς. Εκείνοι οι οποίοι έχουν χρία, ανάγκη, μεγάλη, δεν είναι οι δίκαιοι, αλλά οι αμαρτωλοί. Οι δίκαιοι αγωνίζονται, ευρίσκονται στο δρόμο
της αγάπης του Θεού και ενώνοντας προσευχάστον δια την δοξολογίαν αφενός μεν του Θεού και αφετέρου δια τη σωτηρίαν των υπολείπων ανθρώπων. Εκείνοι οι οποίοι καταφεύγουν στην Πανηγία μας γνωρίζουν έναν δρόμο, τον πνευματικό δρόμο, ο οποίος οδηγεί εις την σωτηρία. Και ο πνευματικός αυτός δρόμος στεφανώνεται με αυτό το οποίο τονίζει ο υμνοδός και λέει ότι καταφεύγει κόσμος πολλής σε Παναγία μου, αλλά με μία διαφορά. Εκείνοι που καταφεύγουν με πίστη. Πάντων προστατεύεις αγαθή. Και εκείνους οι οποίοι αρνούνται τον Θεό, τον Υιόν της, τον Μονογενή, και εκείνους οι οποίοι είναι αδιάφοροι, και εκείνους οι οποίοι παρεξέκλεινον της οδού του Θεού, όλους η Πανηγία μας τους προστατεύει παρά την παρακοή την οποία εμείς καθημερινώς πράττουμε. Πάντων προστατεύεις αγαθή, όλους τους προστατεύεις. Και τούτο είναι φανερόν όταν ευρίσκεται ο καθένας ή πιστεύει ή δεν πιστεύει, ευρίσκεται στην ανάγκη να φωνάξει, να επικαλεστεί. Και εκείνον το οποίο επικαλείται πρώτο είναι το όνομα της Παναγίας μας. Επικαλείται ο καθένας την Παναγία μας. Και τούτο είναι το σημείο ότι όσοι πολλήν αμαρτίαν και αν επιτελεί η ανθρωπότης σήμερον, τα χείλη των πιστών στον Χριστό όταν ανοίξουν εις την δυσκολία επικαλούνται το όνομα της Πανηγίας μας. Το επικαλούνται το όνομα της, την φωνάζουν. Μήπως εκείνη αποστρέφεται. Ευτυχώς, αδερφοί μου, το ευτύχημα είναι ότι η Πανηγία μας, όσες αμαρτίες και αν έχουμε, τρέχει και προσπαθεί να μας λυτρώσει από τον αόρα των εχθρών. Με μία διαφορά όμως, ότι εφόσον τρέχει σε όλους η Πανηγία μας, τρέχει περισσότερον σε εκείνους οι οποίοι την πλησιάζουν με πίστη. Πάντων προστατεύεις αγαθή των καταφευγόντων εν πίστη. Εισέρχονται πολλοί στις εκκλησίες, τρέχει πολλοίς κόσμος εις τας εικόνας της Παναγίας μας, η οποία θαυματουργούν, πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμου. Πλην όμως, εάν παρακολουθήσετε, αδερφοί μου, έναν σεπτό σκήνωμα, επί παραδείγματι σας μεταφέρω εις τον Άγιον Ιωάννη το Ρώσο, να σταθείτε λιγάκι σε εκείνη την εκκλησία. Θα ειδείτε χιλιάδες κόσμος να μπαίνει, να πηγαίνει να προσκυνεί τον Άγιον Ιωάννη το Ρώσο. Πώς πηγαίνουν όμως? Πηγαίνουν όχι προς τον Ιωάννη τον Άγιον του Θεού, αλλά νομίζουν ότι με το να μπουν να προσκυνήσουν ότι τελείωσαν το καθήκον των. Περισσότερον δε πάντων θα ειδείτε τας γυναίκας γυμνάς να προκαλούν, να αμαρτάνουν εισερχόμενα μέσα εις τον ναόν του Αγίου Ιωάννου και να μην έχουν την πίστη την οποία θέλει ο Άγιος Ιωάννης. Το ίδιο συμβαίνει και με την Πανηγία μας.
Εάν μεταφερθόμενοι στην εικόνα της την Θαυματουργών εις την Τίνον, θα δείτε ότι ο κόσμος, πολλής κόσμος, ανεβαίνει να την προσκυνήσει την εικόνα της την Σεπτήν. Την ιστορηθήσαν υπό του Αποστόλου Λουκά η ερωτά του, την οδηγήτριαν εικόνα της Πανηγίας μας. Πώς εισέρχονται εκεί? Θρηνεί ο άνθρωπος όταν βλέπει να εισέρχεται το πλήθος εκείνου του κόσμου και να μην διακρίνει πού πηγαίνει. Εάν ευρίσκεται η Πανηγία μας μπροστά τους, να την έβλεπαν να χτινοβολεί, να την βλέπουν να κινείται, θα επήγαινα με αυτήν τη στολή εκεί? Δεν θα εφρόντιζαν με κάθε τρόπο να προσέλθουν στην Πανηγία μας με πίστη? Αλλά δεν βλέπουμε, και ό,τι δεν βλέπουμε δεν το πιστεύουμε. Εκείνον το οποίο βλέπει σήμερα ο άνθρωπος, αυτό πιστεύει. Οπότε ο διάβολος επιτίθεται. Και εκεί που όλος ο κόσμος τρέχει για την Πανηγία μας, επεμβαίνει ο άδικος, ο κακός, ο παγκράκιστος. Και του λέγει πήγαινε όπως είσαι και είναι όμορφα, πολύ ωραία, πολύ καλά. Και εισέρχονται το πλήθος εκείνο του κόσμου μέσα εις τους ναούς, χωρίς διάκριση, χωρίς την πίστη την οποία ζητεί η Παναγία μας. Μέσα στα σχελιάδες του κόσμου έφνης ακούεται ένα θαύμα. Ένα, μόνο ένα. Δεν έπρεπε χιλιάδες θαύματα εκείνη την ώρα να επιτελέσει η Παναγία μας? Χιλιάδες ο κόσμος, χιλιάδες οι πονεμένοι, χιλιάδες οι πάσχοντες, χιλιάδες εκείνοι οι οποίοι ζητούν την χάρη της. Πλην όμως ένας ή δύο ή τρία θαύματα θα ποιήσουν εξαίρεση των όσων βλέπει ο άνθρωπος. Γιατί? Διότι αυτά τα δύο, τα τρία άτομα στηρίζονται πάνω στην πίστη, βλέπουν την Παναγία μας και την πλησιάζουν για να πάρουν χάρη. Και η Παναγία μας τους δίδει εκείνο το οποίο ζητούν. Ουδείς προστρέχον επί σύ κατησχημένος από σου εκπορεύεται αγνή παρθένε Θεοτόκη. Αλαιτείται τη χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Αυτή η πίστη, αδερφοί μου, την οποία ζητεί η Παναγία μας, πρέπει να συνοδεύεται και με την εξωτερική περιβολή του ανθρώπου. Δεν μπορεί να εισέρχεσαι μέσα στον ναό και να πλησιάζεις την Βασίλισσα του κόσμου, την Βασίλισσα των ουρανών, την Βασίλισσα των αγγέλων, αυτήν η οποία γέννησε τον Θεό. Δεν μπορεί να την πλησιάζεις με πρόχειρη ενδυμασία η οποία σου αποκαλύπτει όχι πίστη αλλά απιστία. Παναγία μας, μεγαλόχαρη του κόσμου, εσύ που μας αξίωσες και φτάσαμε τις Αγίες αυτές ημέρες, δώσε η πίστη του κάθενός μας να εξωτερικεύεται με ό,τι επιβάλλει η τάξη και η σεμνότης, ό,τι επιβάλλει η ίδια η Παναγία μας, διότι όταν προσερχόμεθα στην Παναγία μας την βλέπουμε πως είναι. Την βλέπουμε με πόση ταπείνωση κρατεί τον Υιόν της στην αγκάλι της. Την βλέπουμε πως είναι ενδεδειμένη. Την βλέπουμε πως είναι καλυμμένη. Πως βλέπει τον Υιόν της με πόνον και τον παρακαλεί να μακροθυμήσει διημάς τους αμαρτωλούς. Παναγία μας, Βασίλισσα των Αγγέλων,
Μητέρα του Θεού μας, Συ που μας αξίωσες και φτάσαμε τας Αγίας αυτάς ημέρας, της κοιμήσεώς Σου, μη μας εγκαταλείψεις, μη παύσεις να δέεσαι στον Υιό Σου, να απομακρύνει από τον κόσμο την κακία, να δώσει ο Υιός Σου την ειρήνη στον κόσμο, αυτήν την οποία ακριβώς εις καθένα τροπάριον του καθενός Αγίου επισφραγίζεται με την φράση «Δώσε ειρήνη Θεέ μου δια πρεσβειών του Αγίου Σου, του οποίου φέρομεν ενώπιόν μας το όνομά Του». Ειρήνη το κόσμο. Απολέστη και χάθη η ειρήνη από την γη, διότι μας προειδοποίησε ο Θεός ότι θα έρθει καιρός, λέγει, που θα στείλω τον Άγγελόν μου να σηκώσει την ειρήνη από πάνω στην γη. Και οι άνθρωποι θα βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση εχθρότητος που ο ένας εναντίον του άλλου θα μάχεται προς εξόντωση. Ο Κάιν και ο Άβελ θα αναστηθούν και πάλι. Ο Κάιν θα επιτίθεται για να φωνεύσει τον αδελφόν του και χύνεται αίμα πάνω στην γη και ποτίζεται η γη με το αίμα της παρκοής την οποία έχουμε ενώπιον του Θεού. Κύριε, διαπρεσβειώντας Παναχράντου Σου Μητρός, ελέησε μας. Δώσε μας την πίστη την οποία ζητείς να πλησιάζουμε το Άγιο Σου όνομα και την Πανάχραντο Σου Μητέρα. Δώσε μας, Κύριε, την ειδική Σου σκέπη για την μακροθυμία. Μη μας εγκαταλείψεις. Μη μας στερήσεις την σκέπη Σου και την βοήθειά Σου. Μη μας αρνηθείς, Κύριε, αλλά διαπρεσβειώντας Πανάχραντο Σου Μητρός, αξίωσε μας να Σας πλησιάσουμε τόσο εσένα όσο και τη Μητέρα Σου με την πίστη την οποία πρέπει να έχουμε, και αξίωσε μας και διαπρεσβειώντας Παναχράντου Σου Μητρός της Επουρανίου Σου Βασιλείας. Αμήν.